Η ακρίβεια δεν ροκανίζει απλώς το εισόδημα των πολιτών, αλλά αλλάζει και δραματικά τις συνήθειές τους. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΕ, το 86,8% μείωσε το ποσοστό θέρμανσης κατοικίας τους, ενώ το 91,3% μειώνει ή χαμηλώνει τη θέρμανση τις ώρες του ύπνου. Στο χειμώνα πολύ ελάχιστα την άναψα. Ηλεκτρική κουβέρτα και κρεβάτι. Λίγο βάζουμε το air condition, λιγότερο, πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Ήρθε σήμερα το ΙΔΕΗ. Από ό,τι ήταν πρώτη. Ακόμη και το μπάνιο γίνεται με μέτρο, με το 40% να μειώνει τις φορές που κάνει μπάνιο και το 73,5% να προτιμά ένα γρήγορο ντους. Το 74,4% δηλώνει ότι αποφεύγει τη χρήση φούρνου και της ηλεκτρικής κουζίνας, ενώ το 57% μειώνει το μαγείρεμα. Μπάνιο θα κάνουμε λιγότερο. Το ρεύμα. Το ρεύμα είναι πρωταρχικό που μας πανικοβάλλαγε για να μην μας αφήσουν και κάνουν δύο κοπές. Οι μετακινήσεις με γιοταχή, όπως φαίνεται, μετατρέπονται σε πολυτέλεια, με το 77,3% να μειώνει τις μετακινήσεις του, ενώ σημαντική μείωση παρουσιάζει και αγορά τροφίμων για το 55,6% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Όχι, χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο που έχω, αλλά πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο από ό,τι πρώτα. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει τόσο μεγάλη φορολογία στα τρόφιμα και έτσι να πέσουν οι τιμές. Έλεος πια δηλαδή. Εδώ πέρα η ακρίβεια έχει μεγαλώσει. Χρήματα δεν μπορούμε να μείνουν στην τσέπη. Ακόμα και στη λαϊκή αγορά της Πάτρας αποτυπώνεται η δυσχέρεια που βιώνουν καθημερινά καταναλωτές συνομιλώντας με παραγωγούς, παρότι γνωρίζουν ότι οι τιμές είναι σχετικά ευνοϊκές. Συνήθως ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στην τσέπη και ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, φτάνει τέλος του μηνός και οριακά έχουν να ζήσουν, να φάνε. Η έρευνα οργανωποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2023 με τη συμπλήρωση 1.710 online ερωτηματολογίων.